οι ματέρες, είδε οι συντάκτες της αστυνομικής διεύθυνσης Ετωλίας, δεν σας βλέπω όλα, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε του Περιφερείου Τωρακαρνανίας, κύριε Σπιτζή, κύριε Εκπρόσωπο Τεχνικού Περιφερείου, κύριε Πρόεδρε Αθλητικών Συλλόγων, κύριε Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Χαρίλαος Τεκούφης, κύριε Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜ, αξιότιμοι μέλη του Διοικητικού Συλλόγου Μεσολογίου και Ναυπακτίας, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Μεσολογίου, κύριε Πρόεδρε του Ερυθρού Σταυρού Μεσολογίου, κύριε Πρόεδρε της Ομάδας Διάσωσης Μεσολογίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε νομικών προσώπων, κύριε Πρόεδρε Δημοτικών Κοινοτικών Κοινοτήτων, κύριε Πρώην Δήμαρχε της Χάλκιας, ο νομικός, κύριε εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, κύριε Μακρύ, που ξεχνάω παιδιά, δεν μου τα έχουν γράψει όλα, ο κύριο Δημητή τον είπα, φίλες και φίλοι. Κατερίνα, πολύ μικρή τελικά η αίθουσα για αυτή τη σημερινή συνάντησή μας. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος που βρίσκεστε όλοι εδώ και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αγαπητοί συμπολίτες που απόψε μας θυμάτε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω ολόψυχα, να ευχηθώ σε όλους σας μια καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τη στιγμή όπου μας δώσατε την εντολή να καταθέσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Να δώσει ελπίδα, εξωστρέφεια και δυναμισμό. Πιστεύω ότι κατορθώσαμε να βελτιώσουμε πολλά και να θέσουμε τις βάσεις για ακόμη περισσότερα. Κυρίως όμως θεωρώ πως αυτό που είχε πραγματικά ανάγκη αυτός ο τόπος ήταν η δημιουργία του αισθήματος, της προοπτικής, της δημιουργίας και της οριστικής ρήξης με νοοτροπίες και αγκυλώσεις δεκαετιών. Οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά εργαστήκαμε συνειδητά προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς υπολογισμούς και μετρήσεις πολιτικού κόστους. Σταθήκαμε στο ύψος που επιβάλλουν οι περιστάσεις αλλά και το κύρος της Δημοτικής Αρχής, της Δημοτικής και του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογίου. Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του Συνδυασμού Δήμος για τα Παιδιά μας για την εμπιστοσύνη και την κατάθεση της ψυχής τους στο έργο που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2014. Ακόμη δε όλους εκείνους που αν δεν εξελέγησαν, συνέχισαν να βρίσκονται δίπλα μας με κάθε τρόπο, αποδεικνύοντας περίτρανα την γνησιότητα των προθέσεων και των αισθημάτων τους έναντι του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογίου. Η πορεία μας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η συνεχής συσπήρωση ανθρώπινου δυναμικού που πλαισιώνει και κυρίως ενδυναμώνει αυτή την προσπάθεια. Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά με καλή θέληση, με αυστηρή αλλά καλόπιστη κριτική, όχι μόνο μπορούν να διορθωθούν, αλλά να μετατραπούν σε δημιουργική δύναμη. Λέγεται πως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως κάτι πιο δυνατό και πολύτιμο. Λέγεται ψυχή του κάθε Μεσολογίτη, Ετωλικιώτη και Ιμιαδίτη που θέλει να δει τον τόπο του να βγαίνει οριστικά από τη μιζέρια και τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Σας καλώ όλους να ενισχύσουμε κι άλλο αυτό που κάποτε φάνταζε ως άπιαστο όνειρο για το Δήμο μας. Να ενισχύσουμε μια υγιή πολιτική δύναμη που αντλεί τη δημιουργικότητά της μέσα από την τοπική μας κοινωνία. Από το Μεσολόγιο, από το Ετωλικό, από τις Ινιάδες
και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς διαχωρισμούς και μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκοπό να παραδώσει ένα καλύτερο τόπο στα παιδιά της, αλλά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, αφήνοντας πίσω το παλιό και το φθαρμένο, με ενότητα και δύναμη προχωράμε να δημιουργήσουμε αυτό που αξίζει στο Δήμο μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Κοιτάμε την κοινωνία στα μάτια και προχωράμε στην επόμενη μέρα. Εύχομαι από την καρδιά μου να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει όλο το έργο των τριών και κάτι χρόνων που πέρασε σε έντυπο, το οποίο θα μοιραστεί από σπίτι σε σπίτι. Και αυτό θα γίνει για ένα λόγο. Και αυτοί που είναι απομακρυσμένοι και αυτοί που δεν παρακολουθούν λόγω των δυσκολιών της κοινωνίας μας το τι σημαίνει στο Δήμο μας, θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά το τι παραλάβαμε, αλλά κυρίως το έργο των 3,5 αυτό χρόνο. Προχωράμε δυνατά, έχουμε ελάχιστα πράγματα να σας δείξουμε σήμερα εδώ και να βλέπετε το τι έρχεται, το τι έγινε, αλλά κυρίως αυτά που θα αποτυπωθούν στο φυλάδιό μας σε ένα μεγάλο έντυπο Α3, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να μας κρίνετε και να συνεχίσετε και να μας κάνετε προτάσεις για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ από καρδιά για τη μεγαλειώδη αυτή συνάντηση. Είμαι συγκινημένος και θέλω να σας δώσω μια υπόσχεση. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να βγάλουμε τη μιζέρια και τον τόπο αυτό πραγματικά στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα που έχει να κάνει με τα δουλειά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε Χριστόν των Θεών ηκέτευε, δωρήσας θεήμη το μέγα έλεος. Χρήστον ημάς ο Θεός και το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω το πρώτο κομμάτι μετά τον Χριστό στα παιδιά μας, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας και στο μέλλον αυτού του τόπου. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, ελάτε να ακούσετε το επόμενο. Σε όλους εσάς προσθυμάτε την παρουσία σας. Αύριο θα πει ο Γιάννης.